Δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε στα vlog μας. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς πέρασε ο καιρός. Καλημέρα. Η μέρα είναι Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και ξεκινάμε πριν μπει ο Δεκέμβριος, διότι είναι η αρχή της εβδομάδας και είπαμε να το εκμεταλλευτώ. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε στο πρώτο vlog μας. Oh my god! Εγώ είμαι Καλίστη, άμα δεν με ξέρετε. Χαίρετε, χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Συγχωρέστε λίγο την rough εμφάνισή μου, αλλά προσπαθώ να πίσω τον εαυτό μου ότι δεν αρρωσταίνω και ότι δεν έχω τίποτα, ενώ κάτι πάει λάθος, αλλά δεν πειράζει. Ετοιμάζομαι 10:30, θέλω να έχω φύγει, διότι θα πάω στο γυμναστήριο να κάνω προπόνηση. Μετά θα πάω στη σχολή, έχω 3 ώρες μάθημα. Και αυτό που θέλω να κάνω σήμερα, το οποίο θα είναι το πιο χριστουγεννιάτικο από όλα, το οποίο δεν κατάφερα να κάνω χτες γιατί έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα και μετά το βράδυ με ένα κομμάτια. Στην ουσία με το σπίτι τώρα εδώ που ήρθα μου προσφέρονται, υπάρχουν στην αποθήκη κάτι στολίδια. Και αν δεν με καλύπτουν ή αν θέλω κάτι έξτρα, μέσα στις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ένα trip στα Jumbo, στα Tiger, δεν ξέρω, για να βρούμε και άλλα ωραία πραγματάκια να κάνουμε το σπίτι κουκλίστικο. Από το παπούτσι και μόνο θέλω να καταλάβατε ότι είναι booty day, είναι leg day, συγκεκριμένα booty, leg θα κάνουμε άλλη μέρα. Πάω να προλάβω το λεωφορείο μου, δεν θα τραβήξω το workout μου γιατί δεν είναι αυτό το επίκεντρο των vlog μας. Το outfit of the day, για το οποίο δεν είμαι ακόμα σίγουρη για το crop top, αλλά θα δούμε. Δεκόρο, το παντελόνι από Shane και τα vintage, τα all star μου, τα converse. Και αυτό το υπέροχο μπουστάκι, we're good to go! Και θα σταματήσουμε και σε ένα φαρμακείο να πάρουμε cold and flu και Panadol. Είναι βράδυ! Έχει βραδιάσει! Πήγα και έκανα προπόνηση, χάθηκα στην προπόνηση, μετά το περπάτησα μέχρι τη σχολή. Είχα φάει το κρύο στη μάπα, ένιωθα τη μύτη μου, το λαιμό μου σκατά και δεν είχα φάει και ζαλιζόμουνα. Κάναμε 3 ώρο μάθημα, πολύ δύσκολο. Κολλάσαμε 5 ακριβώς. Έφτασα σπίτι μου μετά τις 7 και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω κλειδιά για την αποθήκη. Και ήρθε ένας κύριος και μου τα έφερε. Και έχω εδώ πέρα κάποια χριστουγεννιάτικα ντεκόρ, τα οποία πρέπει να βρω την ψυχική δύναμη και τη σωματική κυρίως δύναμη να ξεκαθαρίσω και να δω τι θέλω, τι μου χρειάζεται. Το πιο exciting πράγμα που βρήκα, το οποίο θα φωτίσει και όλο το σύμπαν εδώ πέρα τώρα και θέλω να σας το δείξω, είναι τα επαγγελματικά φώτα του ξαδέρφου μου. Ο ξαδέρφος μου είναι επαγγελματίας φωτογράφος. Ας το ανεβάσουμε, αυτό με μπαίνει πιο πάνω. Ειλικρινά, έχω 3 εγκεφαλικά κύτταρα ακόμα ξύπνια. Παλεύουν αυτή τη στιγμή να καταλάβουν πώς λειτουργούν όλα αυτά. Αυτό θέλουμε να σηκώσουμε όμως. Είναι χαλασμένο. Αυτό τι κουνάει. Ακραίο. Κάτσε να κάτσω directly. Ακραίο. Θα πρέπει να το σκεφτώ με ηρεμία. Τα έφτιαξα. Ενθουσιάζομαι, μου μένει να στήσω και ένα ωραίο background και γίναμε, μπρο, γίναμε! Θα ξεκινήσουμε με τα εύκολα πράγματα. Επίσης, χτύπησα τον ήχη μου και πονάω. Λοιπόν, ας το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω που έχει μπρίζες στο μπαλκόνι. Λειτουργεί καλύτερα. Το είναι πιο σταθερό. Με αυτό θα δουλέψω. Κόκκινα it is. Θα πάρει χρόνια. Με πόνεσε η μέση μου, αλλά ας δούμε τι κάναμε. Γιατί, ας πούμε. Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Μου χαλάει. Θα κλάψω. Αλήθεια, θα κλάψω. Συμφωνώ, μπρο. Άστα να πάνε.
Τα άσπρα μπορώ να τα βάλω στο μπαλκόνι στο δωμάτιό μου. Λες! Γιατί συμφώνησα να το κάνω αυτό. Φτάνει εδώ για να μπει. Φτάνει σε όλο το μικρό μπαλκονάκι. Ναι, θα το ισιώσω μετά μαζί μου, εσείς ψυχαναγκαστικοί. Και μετά το έχω απλά και κρέμεται. Πρέπει να πάω να πλύνω τα χέρια μου. Θα δει να τα κάνω. Would it be? Seriously, I don't even know at this point. Καλημέρα. Τι κάνετε? Χτες κοιμήθηκα. Είναι 30 Νοεμβρίου, είναι η δεύτερη μέρα του vlog. Φίλε, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Έβλεπα πολύ ωραίο όνειρο. Είναι 7 η ώρα και ετοιμάζομαι γιατί πρέπει 7.30 να φύγω. Θα τα πούμε σε λίγο. Έβαλα το ωραίο μου το φαρδί το δερμάτινο. Έβαλα αυτή την ωραία τη φλάφη την μπλούζα από τον Decoro, το οποίο έχει λίγο λεμουδάκι. Hey Bixby, what will the weather be today? Cloudy and 16 degrees from 0-100 hours to 1 o'clock. Temperatures between 15 and 13. Όχι, 15 βαθμούς δεν είναι ζεστή, κυρίες και κύριοι. Οπότε καλά κάναμε και το βάλαμε. Θα πάρω και το μπουφανάκι. Πρέπει να φύγω σε 9 λεπτά. Οπότε θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα σε λίγο. Σήμερα θα κάνουμε back and bicep. Οκ, back and bicep. Κάτσα πολύ ώρα ακίνητη και μούχλιασα στο κινητό μου και τώρα κρυώνω. Έβαλα δύο κάψουλες, έδωσα άλλα λεφτά και προμηθεύτηκα εξαιρετικό καφέ από Nespresso. Έφτιαξα στο φρόθερ, έβαλα μέσα λίγο βανίλια bourbon. Θέλω να σας δείξω ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το σπίτι και αυτό είναι τα μαγνητικά μαχαίρια. Το φοράω γιατί είναι και χουχουλιάρικο και τώρα θέλω να χουχουλιάσω και να κάνω τις δουλίτσες μου. Έχω ρωτήσει ήδη τη Μαρίζα εάν ψήνει να πάμε στο τζάμπο για χριστουγεννιάτικα και περιμένω απλά την απάντησή της. Αυτό τώρα που μπαίνει. Ούτε αυτό ξέρω που μπαίνει. Επίσης να σας πω ότι νιώθω καλύτερα και ότι το κρύωμά μου νομίζω ότι φεύγει. Έχω κουμπώσει μερικά τέτοια, εννοείται. Και έχω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, όλα μου τα συμπληρώματα και μερικά φάρμακα, βιταμίνες και τέτοια. Και εδώ έβαλα και τις βάφλες. Εδώ έχουμε το Yonda, ο οποίος είναι κούφιος, αλλά είναι διακοσμητικός. Ναι, και λίγο έχω διχαστεί με τον Decoro. Πήρα να δοκιμάσω το The Pump. Το πήρα για τις δύσκολες μέρες που δεν θα έχω την ενέργεια. Δεν παίρνω συνήθως. Πολύ πιθανό να έχω πιει καφέ ή μερικές φορές σαν το πρεζάκι 7 η ώρα το πρωί βρίσκω ενέργεια μόνη μου και κάνω workout. Αγαπητή My Protein, σώσε λίγο το περιβάλλον. Έχουμε όλο αυτό εδώ το κουτί και το pre-workout είναι το 1 τρίτο. Μυρίζει pre-workout. Θυμίζει. Γιατί έχω PTSD, γιατί μου θυμίζει μια περίοδο της ζωής μου που δεν θέλω να θυμάμαι. Γενικά το παθαίνω πάρα πολύ αυτό τον τελευταίο καιρό με αρώματα και με φαγητά. Ξέρεις κάτι, αύριο είναι Τετάρτη, θα βαρέσω leg day και θα σας πω πώς πήγε. Είμαστε στην αναμονή για αυτό. Λες να πάω στον τζάμπο και να πάρω μια σειρά φωτάκια να βάλω εκεί με μπαταρίες. Και αυτή η καρέκλα τύπου μπαρ. Αράζεις και να επιλέγεις εδώ τι αρχεία θα βάλεις στο pick-up. Ας επεξεργαστούμε λίγο ακόμα τα στολίδια. Όλα αυτά είναι στολίδια για δέντρο. Και εγώ όπως είπαμε δεν έχω δέντρο. Όχι! Γεια! Γεια! Δεν στόλισες εχθές.
δεν είχα κλειδιά της αποθήκης και επίσης δεν έχω δέντρο. Yes. Για να, έλα, να ξεμουχλιάσεις κι εσύ λίγο. Φεύγω όντως και πάω στο Τζάμπο με τη Μαρίζα, την οποία θα τη βρούμε σε λίγο. Good soup. 108 ευρώ μετά έχουμε δέντρο και ένα σωρό μαλακίες και ένα σαλόνι που είναι χάλια. How do we start? Πρώτα την κατανομή του σαλονιού, μετά βάζουμε το δέντρο. Βγάζουμε το έξτρα αυτό. What is up? Πρέπει να πάρει εσύ αυτά τα ding dong. Εγώ θα πάρω αυτά. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. Έχουμε εξέλιξη! Έχουμε αυτό εδώ, παιδιά μου. Και επίσης πήρα φωτάκια τα οποία κατέληξαν να είναι μεγαλύτερα από ό,τι υπολόγιζα και τα περάσαμε γύρω από όλο εδώ πάνω από το τζάκι, το ηχείο. Και πιάνει εδώ και στα pick-up και έχουμε αυτά τα μικρά που είχα βάλει και damn, so nice! Ισχύει, το δέντρο μας είναι 1,50, η Μαρίζα είναι 1,53. Φτά! Ψέματα. Thank you for joining me! You're welcome. Goodbye, see you soon. That I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. Ξύπνησα τόσο νωρίς που δεν έχει καν βγει ο ήλιος έξω. Αυτή εκεί πέρα που φωτίζει είναι η Ακρόπολη. Σαν τον Άγιο Βασίλη. Τέλεια. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Σηκώθηκα πρωί-πρωί με την αυγούλα και πήγα 8 η ώρα στο γυμναστήριο και έκανα ένα σχετικά γρήγορο μιας ώρας πολύ effective leg day και κατέληξα να βαρέσω άλλο ένα προσωπικό ρεκόρ σε κιλά. Θέλω να κάνω τα κιλά τα οποία έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Τα 80 βγήκανε για πλάκα. Έβαλα 100 κιλά στην πρέσα και είδα ότι έκανα 5 επαναλήψεις. Έκανα μία μέγιστη επανάληψη στα 120 κιλά, βγήκε τέλεια. Και μετά έφυγα και πήγα στη σχολή. Ήμουνα πτώμα. Παίζει ακόμα να ψιλοαρρωσταίνω και να με γυροφέρνει κάτι, απλά να μην έχει βγει πολύ στην επιφάνεια ακόμα. Αλλά μετά την τελευταία ώρα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάθημα που κάναμε προπονητική και μου άρεσε πάρα πολύ. Όλα στα 4 από το κολέγιο έκατσα όμως με 2 συμφοιτητές μου να κάνουμε μια ομαδική εργασία που έπρεπε στη βιβλιοθήκη. Έφυγα από το κολέγιο 6 παρά.
μπήκα στον ηλεκτρικό, γινότανε της κακομοίρας, ήμασταν αγκαλίτσα, είχα έναν άντρα να απλώνει τα χέρια του πάνω μου και έπρεπε πραγματικά να πάρω εγώ το χέρι του, να το ξεκολλήσω από τον κόλλο μου και να του το δώσω πίσω. Αυτά έτσι για να καταλαβαίνετε λίγο πως είναι η καθημερινότητα σαν κοπέλα στον ηλεκτρικό. Του δώσα πίσω το χέρι του και τον κοίταξα μέσα στα μάτια και έκανε ότι δεν με είδε. Αλλά έφτασα σπίτι μου, ετοιμάστηκα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ όσο γινόταν ένα ντουζ να φτιαχτώ. Φτιάχτηκα όμως, ντύθηκα, έγινα άνθρωπος και βγήκα με την κολλητή μου την Ήρδα. Όπου είναι και τα πλάνα που είδατε και ήμασταν στο Σύνταγμα. Πήγαμε και φάγαμε σε ένα εξαιρετικό μαγαζί, στο αγαπημένο μου, στο Κουκάκι. Μετά κάναμε τη βολτίτσα μας στην πλατεία, ήθελα πάρα πολύ να δείξω. Η Ήρδα δεν είχε δει το στολισμένο Σύνταγμα και κάναμε τη βόλτα μας, ήταν super duper πανέμορφο. Ευχαριστήθηκα που επιτέλους ντύθηκα σαν άνθρωπος με το φορεματάκι μου, με τη γούνα μου. Και αυτή η τέλεια μέρα είναι τέλεια για να κλείσει έτσι το vlog μας. Άρα θα ξανατραβήξω vlog την Παρασκευούλα, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ανακαλύπτω κι άλλες εξαιρετικές γωνίες που έχει το σπίτι για background. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ζήσετε το πνεύμα των γιορτών. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τα vlog μας. Να περνάτε τέλεια. Θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο vlog μας, whatever. Μην ξεχνάτε να μου γράφετε κάτω τις ιδέες σας και μην ξεχνάτε να με κάνετε follow στα υπόλοιπα social media για να είστε up to date. Μουα! Φιλιά! Γεια! Yeah!